Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Το κλίμα ανάμεσα στην Τερίν και τον Βολκάν γίνεται όλο ένα και πιο εκρηκτικό, με την Τερίν να του επισημαίνει πως η Ασυγιά παίζει το παιχνίδι της, και μετά το τελευταίο συμβάν, όπου η Ασυγιά εμφανίστηκε στα Έγγενια με τον Σινάν. Βολκάν, μην πέφτεις στην παγίδα αυτής της γυναίκας, θέλω να είσαι κοντά μου αυτή την δύσκολη στιγμή. Η Μπονούλ φροντίζει να δημοσιευτούν στην τοπική εφημερίδα φωτογραφίες της Ασυγιά με τον Σινάν. Η Ασυγιά προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη, εξάλλου ως χωρισμένη γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα να κυκλοφορεί με όποιον θέλει. Όμως ο Βολκάν, με πρόσχημα τα συναισθήματα του Αλή, της επιτίθεται για ακόμα μια φορά. Ο Βολκάν έχει βάλει να παρακολουθούν τις κινήσεις του Σινάν, όπου και πληροφορείται τα πάντα για αυτόν. Η Μπονούλ έκανε το θαύμα της για ακόμη μια φορά, προσπαθώντας να θάψει το σκάνδαλο με τον Σελτζούκ, μαγειρεύοντας με τους γνωστούς που έχει σε τοπικές εφημερίδες, ώστε να κουκουλώσουν το θέμα, προσφέροντας μάλιστα ένα ακριβό δώρο σαν αντάλλαγμα για την μικρή αυτή βοήθεια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ηρεμήσει την Τερίν. Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν στο σύλλογο από τις γυναίκες, ρίχνοντας υπονοούμενα στην Νίλ, ενώ η Γιονούλ λέει στην Τερίν να της έχει εμπιστοσύνη, και ότι αυτή θα μεριμνήσει για να λυθούν τα θέματα της με κάθε τρόπο, βρίσκοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, στα δικά της κατάλληλα άτομα, και με τις δικές της προσωπικές κινήσεις. Στο μεταξύ η Νίλ ανησυχεί για τον Σελτζούκ, και του αναφέρει στην Ασυγιά, με την τελευταία να κάνει μια προσπάθεια να τον βρει, λέγοντας της ότι το κινητό έμεινε από μπαταρία. Ο Χαλούκ συναντά την μητέρα του Σελτζούκ, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στην όλη αυτή η ιστορία, με την γυναίκα να δείχνει ότι αυτή τη φορά γύρισε αποφασισμένη για όλα, αλλά παρόλα αυτά, ο Χαλούκ προθυμοποιείται να την βοηθήσει σχετικά με την ασθένειά της. Ο πληροφοριοδότης του Βολκάν βρίσκει τελικά αυτό που χρειαζόταν, για να μπορέσει να διασύρει την Ασυγιά, όπως θα δούμε στην πορεία. Σε μια συνάντηση αποχαιρετισμού, η Ασυγιά φιλά φιλικά τον Σινάν, αλλά για κακή της τύχη, όλα αυτά αποτυπώνονται σε φωτογραφίες, και είναι έτοιμες για την ανάλογη χρήση. Εν τω μεταξύ ένα νέο ιδύλιο ξεκινά ανάμεσα στην Μπαχάρ και τον Μελίχ. Ο Σελτζούκ μαθαίνει μέσα από μια συγκλονιστική σκηνή, πως η μητέρα του είναι βαριά άρρωστη, γι' αυτό αποφάσισε να τον ψάξει μετά από τόσο καιρό, ώστε να τον ενώσει με τον πατέρα του, πριν αυτή φύγει από την ζωή, από την επάρετη νόσο. Έτσι πηγαίνει στην Ασυγιά και της εξηγεί το πρόβλημα, και ταυτόχρονα ζητά τη βοήθεια της, για να αποδείξει ότι είναι γιος του Χαλούκ. Η ώρα έφτασε, και η Γιονούλ προσπαθεί να πικάρει την Ασυγιά, δείχνοντας της την εφημερίδα με τα νέα που κυκλοφόρησαν, με την τελευταία να μην μπορεί να καταλάβει γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Η Γιονούλ συναντά κρυφά τον Σελτζούκ, και του προσφέρει χρήματα για να εξαφανιστεί από τη ζωή της οικογένειάς της. Η Ασυγιά μαθαίνει τελικά ότι η υπεύθυνη για το διασυρμό της στον τύπο δεν είναι άλλη από την κυρία Γιονούλ, και αποφασίζει να παίξει το τελευταίο της χαρτί. Βρά άμεσα, πηγαίνοντας στο σπίτι της, και την απειλεί με ένα βίντεο που έχει με τον Βολκάν, και δεν θα ήθελε να βγει στην δημοσιότητα. Η Γιονούλ μένει αναβίωτα να αντικρίζει το βίντεο, γιατί βλέπει τον Βολκάν να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ασυγιά. Αν δημοσιεύσουν αυτό το βίντεο, θα ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο στο όνομά τους. Και έτσι η Ασυγιά κερδίζει άλλη μία μάχη, ενώ ο Βολκάν συνεχίζει να κατηγορεί την Ασυγιά για τις επιλογές που κάνει στην προσωπική της ζωή, στο νοσοκομείο μπροστά σε όλους, και παρολίγο να πιαστούν στα χέρια με τον Τουργάη, ευτυχώς όμως παρενεύει τελευταία στιγμή η ασφάλεια του νοσοκομείου. Η Μπονούλ πηγαίνει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και με την μητέρα του Σελτζούκ, με τον ίδιο να υπερασπίζεται για πρώτη φορά τη μητέρα του, ενάντια στις απειλές της Μπονούλ. Τέλος η Ασυγιά προσπαθεί να τακτοποιήσει και την τελευταία λεπτομέρεια σχετικά με τον διασύρμό της, πηγαίνοντας στην επικεφαλή της εφημερίδας, ζητώντας τις εξηγήσεις. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.